Νομίζω ότι σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι μετά από το περσινό ευχάριστο καλοκαίρι χωρίσαμε τη στρατηγική μας σε τρεις σκουβάδες. Το έχω πει και άλλες φορές αυτό, θα με έχετε ακούσει μερικοί και μερικές. Ο πρώτος είναι ο κουβάς, το οποίο είναι τα συμφωνηθέντα της συμφωνίας, που κατά την άποψή μου πρέπει να τα συμφωνούμε γρήγορα, να τα εφαρμόζουμε γρήγορα, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να τελειώνουμε αξιολογήσεις και να βγούμε από την επιτήρηση. Ο δεύτερος κουβάς είναι τα θέματα που είναι υποδιαπραγμάτευση. Στην προηγούμενη αξιολόγηση ήταν οι συντάξεις, ήταν ο νόμος Κατσέλη, που νομίζω ότι είχαμε αρκετά μεγάλες επιτυχίες σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Τώρα για τη δεύτερη αξιολόγηση θα είναι θέματα όπως οι εργασιακές σχέσεις που έχουν τεράστια και ταυτοτική σημασία για την αριστερά, αλλά θα υπάρχουν και πράγματα που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα εσάς, όπως η δημιουργία κάποιας επενδυτικής τράπεζας. Και τρίτον είναι το παράλληλο πράγμα, ο κουβάς, αυτά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς, που νομίζω για το επόμενο χρόνο, και αυτό πρέπει να συζητηθεί στο συνέδριό μας, πρέπει να είναι οι 5-6 σημαντικές παρεμβάσεις, και κυβερνητικές και μη, που μπορούν να κάνουν τον αριστερό κόσμο περήφανο, που μετά από ένα χρόνο μπορεί να πει ένας αριστερός, μια αριστερή στο Βερολίνο, στην Αθήνα, στη Βαρκελόνη, στο Λονδίνο. Βεβαίως αυτοί συμβαστήκανε, ήταν αποτέλεσμα συμβασμού, αλλά κοιτάξτε τι κάνανε στην υγεία, τι κάνανε στην παιδεία, τι κάνανε στην κοινωνική οικονομία. Δεν χτίζουμε ένα καινούριο success story. Αυτό νομίζω είναι σαφές σε μένα και σε πάρα πολλούς άλλους σύντροφους και συντρόφισσες. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα αφήγημα για πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη, να επιστρέψουμε σε μια ανάπτυξη με ποιοτικά στοιχεία. Αυτό που θέλουμε είναι να μειώνεται η επιτροπία, η επιτήρηση σταδιακά. Και έχω πει ότι πιστεύω ότι κάθε αξιολόγηση θα είναι πιο εύκολη από την προηγούμενη αξιολόγηση. Και αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το παράλληλο πρόγραμμα που σας είπα. Επέρυσι είχαμε ένα χρονοδιάγραμμα. Ήταν η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών μαζί με την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Ήταν το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Ήταν μια πρώτη συμφωνία για το χρέος και ήταν και η επιστροφή του waiver. Το πρώτο και το τέταρτο προφανώς έχουν σχέση με το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή ανακεφαλοποίηση και επιστροφή των waiver. Εδώ πολλοί αριστεροί και αριστερές ξεχνούν τι είχε πει η Joan Robinson, μια πολύ σπουδαία πανεπιστημιακός, δυστυχώς από το Cambridge και όχι από την Οξφόρδη, που είπε ότι για την αγορά εργασίας, ότι το μόνο πράγμα χειρότερο από το να σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός είναι να μην σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός. Γιατί εννοούσε ότι αν δεν σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός, είσαι απλώς άνεργος. Το ίδιο ισχύει και για το τραπεζικό σύστημα, θα μπορούσε κανείς να πει. Το μόνο πράγμα χειρότερο από την ανακεφαλοποίηση με δημόσια χρήματα της τράπεζας είναι να μην τις ανακεφαλοποιείς με δημόσιο χρήμα της τράπεζας. Και αυτό είναι από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό θέμα η ανακεφαλοποίηση και είναι η καινούρια πρόκληση που θα συζητήσει περισσότερο ο Γιώργος Σταθάκης για τα κόκκινα δάνεια. Γιατί μόνο αν αντιμετωπίσουμε τα κόκκινα δάνεια, αυτή η ανακεφαλοποίηση δεν θα πάει χαμένη όπως πήγε χαμένη η προηγούμενη. Προσέξτε, χρειάζεται οι εμπορικές τράπεζες να δανείζουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όπου χρειάζεται να δανείσουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα στο σύγχρονο καπιταλισμό. Δεν έχουμε μόνο πρόβλημα υποχρηματοδότηση. Έχουμε και σημαντικότατο πρόβλημα projects στο οποίο να επενδύσουμε. Οι μαρξιστές μιλάνε για υπερσωσόρευση που πέφτει το ποσοστό κέρδος. Οι νεοκλασικοί όπως ο Larry Summers μιλάνε για μια υπερ
αποταμίευση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 3 δολάρια που δανείζονται, που είναι μέσα, επενδύονται σε περιουσιακό, όπως το λένε, σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που έχουν 0 επιτόκιο ή επιτόκιο κάτω από το 0. Άρα έχουμε όλο αυτό το χρήμα που στο σύγχρονο καπιταλισμό δεν βρίσκει κερδοφόρες ευκαιρίες. Άρα η στρατηγική της αριστεράς που πρέπει να συζητήσουμε για τη χρηματοδότηση και τις τράπεζες είναι μια μεριά του νομίσματος, αλλά η άλλη μεριά του νομίσματος είναι το αναπτυξιακό σχέδιο, η στρατηγική μας, οι προτεραιότητες για να υπάρχουν αυτά τα projects στο οποίο μπορούν το τραπεζικό σύστημα να επενδύσει. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, είναι ότι βάζουμε το κάρο πριν από το άλογο και έχει τεράστια σημασία και εσείς που ασχολείστε πιο πολύ με τη χρηματοδότηση να κατανοήσετε και το άλλο μέρος του προβλήματος. Γιατί εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά με την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και με το παράλληλο τραπεζικό σύστημα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Γι' αυτό δίνουμε και μεγάλη σημασία και με συμμαχίες με το EBRD και με το EIB, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, ακριβώς γιατί αυτές οι δύο τράπεζες, επειδή είναι συστημικές, έχουν την τάση να δανείζουν μακροπρόθεσμα, δηλαδή να μην είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα κεφαλαίου που έρχεται σήμερα για να αυξηθούν τις μετοχές, να αγοράσεις κάποιες μετοχές, να αυξηθούν αυτές τις μετοχές και να βγάλεις το χρήμα, αλλά έχουν μια πιο μακροπρόθεσμη δέσμευση. Γι' αυτό συζητάμε και γι' αυτό ίσως να σας πει και ο Γιώργος περισσότερο για την Δημόσια Επενδυτική Τράπεζα και γι' αυτό έχουμε συνεχείς συζητήσεις μαζί με τα SparkAssen για να μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα νέο κύμα συνεταιριστικών τραπεζών σε όλες τις περιφέρειες στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με καλύτερη διακυβέρνηση και με καλύτερη σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι είναι το καινούριο χρονοδιάγραμμα που έχουμε? Είναι να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση, να κάνουμε μια συμφωνία για το χρέος, να μπούμε και εμείς στο QE, στη νομισματική χαλάρωση. Προσέξτε εδώ, υπάρχει μια αντίφαση, δεν είναι προφανές σε μένα και μάλλον δεν θα είναι και προφανές και σε εσάς, γιατί μας επέστρεψε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το waiver, αλλά δεν μας βάζει από τώρα στο QE, στην νομισματική χαλάρωση, αφού δέχεται κρατικά ομόλογα, προφανώς θεωρεί ότι αυτά τα κρατικά ομόλογα κάποτε θα ξεπληρωθούν, άρα είναι βιώσιμο με αυτή την έννοια το χρέος, αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό μέσα στο νέο χρονοδιάγραμμά μας, στο οδικό χάρτη καλύτερα να το πω αυτό, και το τέταρτο είναι η επιστροφή, η περαιτέρω φιλελευθερωποίηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίου, τα capital controls, που το λέω υπεραιτέρω γιατί δεν είναι σωστό ότι θα έχουμε μια κατάσταση α όπου έχουμε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίου και μετά θα έχουμε μια κατάσταση β όπου δεν θα έχουμε περιορισμούς. Συνεχώς υπάρχει μια επιτροπή που συνεχώς φιλελευθερωποιεί τους περιορισμούς και το κάνει πιο εύκολο να μπορούμε να δανειστούμε. Με αυτό το χρονοδιάγραμμα νομίζω ότι όχι μόνο θα επιβεβαιωθεί ότι θα έχουμε το 2016 3 συνεχόμενα τρίμηνα με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξη, θα έχουμε και ανάπτυξη το 17, θα έχουμε και ανάπτυξη 18, αλλά τίποτα δεν εγγυάται ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη αν δεν κάνουμε τα άλλα στοιχεία της στρατηγικής μας. Το αναπτυξιακό μας σχέδιο, πώς προσεγγίζουμε την χρηματοδότηση και όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε εδώ. Άρα μπαίνουμε στο τραπεζικό σύστημα από αυτή τη μεριά. Μπαίνουμε στο τραπεζικό σύστημα και το αναλύσανε και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές για τον ευφιλελευθερισμό και το χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου έχουμε έναν τομέα που είχε αρκετά μεγάλη ευθύνη για πώς μπήκαμε στην κρίση
Και η γενική εικόνα, όχι από, από τη μαρξιστική πλευρά, από την αριστερή πλευρά, από τη, την πλευρά, πλευρά της κεντροαριστεράς, αλλά γενικότερα, είναι ότι το τραπεζικό σύστημα ξέφυγε πολύ ελαφριά. Είχε τεράστιες ευθύνες και δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι οι νέες ρυθμίσεις θα είναι αρκετές. Κατά τη δική μου άποψη, η έμφαση που δίνουν οι ρυθμιστικές αρχές στην επάρκεια του κεφαλαίου σε σχέση με αυτό που θα έδινα εγώ έμφαση στο ποσοστό μόχλευση δεν επαρκεί για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει άλλη κρίση. Ούτε ξέρουμε ότι μπορούμε να, είμαστε, να έχουμε εμπιστοσύνη ότι οι τράπεζες δεν θα επιστρέψουν σε όλες αυτές τις δραστηριότητες πριν από την κρίση που έχουν πολύ μεγάλη οικονομική, ιδιωτική αποτελεσματικότητα, κέρδος για αυτό που τους κάνουν και πολύ λίγη κοινωνική αποτελεσματικότητα για την ευρύτερη κοινωνία. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να την κάνουμε. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη συζητάμε για την Ευρωζώνη. Έχετε καταλάβει ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα το τελευταίο χρόνο. Πριν από 2 ώρες μιλούσα στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στην Βουλή, μια υποεπιτροπή για το χρέος, που τους είπα ότι αν έχουμε μια καλή συμφωνία για το χρέος μέχρι τα Χριστούγεννα, αυτό μπορεί να μας δώσει έναν καθαρό διάδρομο για τους επενδυτές να ξέρουν ότι για τις επόμενες 10 χρόνια, για τα επόμενα 10 χρόνια μπορούν να επενδύσουν χωρίς φόβο. Αλλά αυτό δεν λύνει μια δεύτερη ερώτηση, που η δεύτερη ερώτηση είναι ακριβώς αν το χρέος του Νότου γενικότερα είναι συμβατό με κανόνες μιας νομισματικής ένωσης. Και άρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παρεμβαίνει και σε αυτό τον τομέα και από τις άλλες δυνάμεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τι πιστεύουν για την Ευρωζώνη, τι πιστεύουν για το χρέος όλων των χωρών του Νότου, τι πιστεύουν αν χρειάζονται, δεν χρειάζονται δημοσιονομικές μεταβιβάσεις, αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν ακούμε τίποτα στο διάλογο, προτάσεις για πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η Ευρωζώνη που όλοι λέμε ότι είναι σε μια καμπή και ανησυχούν από το Juncker και τον Tusk μέχρι όλα τα αριστερά κινήματα. Το ίδιο όμως ισχύει και για το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να έχουμε μια εγγύηση καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πιο σημαντικό οι παρεμβάσεις στο να μοιραστούμε το ρίσκο του χρηματοπιστωτικού τομέα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πιο σημαντικό, όπως λένε οι Βόρειοι, απλώς να μειώσουμε αυτό το ρίσκο με διάφορα μέτρα. Εκεί θα ήθελα μια απάντηση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί το Λαϊκό Κόμμα εκτός από την Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Βορρά έχει μια πολύ σαφή απάντηση. Είναι ότι πιο σημαντικό είναι να μειώσουμε το ρίσκο παρά να το μοιραστούμε το ρίσκο όπως γίνονται σε άλλες νομισματικές ενώσεις όπως η Αμερική, ο Καναδάς, ακόμα και η Γερμανία σε σχέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τα Λέντερ. Άρα πρέπει να γίνει αυτή τη συζήτηση και δεν βλέπω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν σαφή θέση για αυτά τα θέματα. Επιστρέφω όμως στην Ελλάδα. Μέσα στη διαπραγμάτευση και άρα μέσα στο δεύτερο κουβά ήταν ο νόμος για το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ πριν από τα προηγούμενα Χριστούγεννα που έφτιαξε το νέο πλαίσιο. Ήταν ένα πλαίσιο ιδιαίτερα αυστηρό, πολύ πιο αυστηρό από αυτό που ισχύει για τις διοικήσεις των τραπεζών στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για παράδειγμα, είναι μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου ότι τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών πρέπει να είναι πλουραλιστικά. Δεν μάθαμε από την κρίση του 2009 ότι μόνο οι τραπεζίτες έχουν το μονοπόλιο της σοφίας για τραπεζικά προβλήματα.
Μάλλον το αντίθετο. Και γι' αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο λέει ότι μπορεί να είναι και ειδική στις επιχειρήσεις ή στις διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, είτε για την έρευνα και για την τεχνολογία. Αυτό εμάς μας το απογορέψανε και μας το απογορέψαν και είχαν τη δύναμη να μας το απογορέψουν στη συζήτηση, γιατί είχαμε μια διπλή απειλή. Δεν ήταν μόνο η απειλή ότι δεν θα πάρουμε την επόμενη δόση, αλλά συγχρόνως ήταν η απειλή ότι πρέπει να γίνει η ανακεφαλοποίηση και δεν μπορεί να γίνει η ανακεφαλοποίηση αν δεν υπάρχει αυτός ο νόμος. Πρέπει να σας πω εδώ, και αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το τραπεζικό σύστημα, έχει και σχέση με τα άλλα που θα διαπραγματευτούν, ότι πριν από 10 μέρες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο έβγαλε μια πολύ σημαντική απόφαση. Ήταν η απόφαση Λίτρα που έχει σχέση με την Κύπρο, που λέει το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν όταν διαπραγματεύονται δεν έχουν το όταν διαπραγματεύονται εντός προγράμματος του ESM δεν έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται και να ελευθερώνονται από το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και ιδιαίτερα από το χάρτη των θεμελιακών δικαιωμάτων. Όταν διαπραγματεύεται η ΕΚΟΥΤΟΥ και η Κομισιόν, οφείλουν να διαπραγματεύουν με βάση τους ευρωπαϊκούς νόμους, την ευρωπαϊκή νομολογία και ιδιαίτερα με το χάρτη θεμελιακών δικαιωμάτων. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο μοντέλο. Τούτων δοθέντων, που μας επιβλήθηκε μια πολύ σκληρή θέση για το τραπεζικό σύστημα και τις διοικήσεις των τραπεζών, τι μπορούμε να κάνουμε. Το δικό μου μοντέλο είναι το μοντέλο του υπερταμείου που διαπραγματευτήκαμε. Αυτό το υπερταμείο που μου το ανακοίνωσε ο Σόιμπλε στο Eurogroup πριν από τη συμφωνία του Ιουλίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που ήταν 50 δις, θα θυμάστε, στο εξωτερικό, που ήταν μόνο για το χρέος, το μετατρέψαμε ότι μπορεί να είναι ένα ταμείο αξιοποίηση των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων, είτε είναι ΔΕΚΟ, είτε είναι ακίνητα, είναι οτιδήποτε άλλο, και μπορεί η ρευστοποίηση να γίνεται με ιδιωτικοποίησης ή με άλλα μέσα. Που τα άλλα μέσα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η καλλιέργεια των περιουσιακών στοιχείων, είτε είναι ΔΕΚΟ είτε είναι ακίνητα, που μπορούν να αυξήσουν την αξία, και αυτή η ανώμηνη αξία μπορεί να πάει το μισό για το χρέος και μισό για τις επενδύσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί νομίζω η στρατηγική της κυβέρνησης πρέπει να είναι άλλο τι θα πει το κόμμα, αλλά η στρατηγική της κυβέρνησης, όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι κάθε εμπόδιο σε καλό. Μας φέρανε κάτι, το διαπραγματευτήκαμε να γίνει κάτι διαφορετικό και τώρα πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση. Τι σημαίνει καλύτερη δυνατή αξιοποίηση? Να έχουμε μια στρατηγική για την αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ. Δεν είχαμε μια τέτοια στρατηγική, ούτε είναι πολύ εύκολο οι υπουργεία να μπορούν να επιβλέψουν την αναδιάρθρωση αυτών των επιχειρήσεων. Άρα αυτό που χρειάζεται τώρα είναι, και θα γίνει στη συζήτηση εντός της δεύτερης αξιολόγησης, είναι πώς αυτές οι επιχειρήσεις και η αναδιάρθρωση αυτών των επιχειρήσεων θα συνδέεται πρώτον με την αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης και δεύτερον με την κλαδική πολιτική του Υπουργείου που επιβλέπει τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει εμείς να έχουμε αναπτυξιακή πολιτική και κλαδική πολιτική που μπορεί να συνδεθεί με αυτές τις επιχειρήσεις. Τι είναι το μοντέλο για μένα? Τι επιβάλλουν οι θεσμοί? Την απολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Και σε κάτι έχουν δίκιο, σε κάτι δεν έχουν τόσο δίκιο. Αυτό που έχουν δίκιο είναι ότι ο τρόπος που γινότανε οι παρεμβάσεις, οι πολιτικές
με το πελετειακό σύστημα, με να επιλέγεις δικούς σου ανθρώπους, με το ρουσφέτη, ήτανε κακό για τα υπουργεία, ήταν κακό και για τις ΔΕΚΟ που επιβλέπανε τα υπουργεία. Άρα λέμε ότι αυτό το φαινόμενο του πελετειακού, αυτός ο τρόπος πολιτικής σχέσης πρέπει να κοπεί. Και μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή για το τρίγωνο των τραπεζών με τα κόμματα και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που έχουν βγει πολλά πράγματα και λεπτομέρειες, αλλά και μια εικόνα του κόσμου που το παρακολουθεί στη τηλεόραση στη Βουλή, πώς ήταν το παλιό καθεστώς, έχει τεράστια σημασία εμείς να το δείξουμε. Και προφανώς γι' αυτό και το Sky και το Mega κάθε βράδυ έχουν εκτενές ρεπορτάζ, τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα για να αποδείξουμε πώς φτάσαμε στο χρέος και τι είδος σχέσεις είχαμε. Άρα λέω το εξής, υπάρχει η πολιτική σχέση, η πολιτική με την κακή έννοια, που θέλω εγώ να κάνω παρεμβάσεις για να βάλω τους δικούς μου ανθρώπους, να επιβάλλω τη δική μου προσωπική άποψη, να κάνω τη δική μου πελατεία. Αυτό είναι το μπουγαδόνερο, αλλά το μωρό που δεν θέλουμε να φύγει με το μπουγαδόνερο, που είναι η αγγλική έκφραση, είναι ο συντονισμός της πολιτικής με την καλή έννοια. Ο συντονισμός της πολιτικής με την καλή έννοια είναι... Για τις περιπτώσεις του ΔΕΚΟ σας είπα τι είναι για την αναδιάρθρωση και πώς συνδέονται με την πολιτική της κυβέρνησης, την αναπτυξιακή και την κλαδική. Στην τράπεζα είναι πώς μπορεί να έχει πολιτική η κυβέρνηση που να συντονίζεται με το τραπεζικό σύστημα. Γι' αυτό εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία αυτή τη στιγμή για τα κόκκινα δάνεια. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδας και τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Οικονομίας, για πώς θέλουμε εμείς να γίνει αυτός ο συντονισμός. Και έχουμε άποψη για τα κόκκινα δάνεια. Και η άποψή μας για τα κόκκινα δάνεια είναι πάνω σε κάτι που χωρίζει τους οικονομολόγους του τραπεζικού συστήματος. Εμείς θεωρούμε ότι η λάθος προσέγγιση είναι το βρακιπρόθεσμο. Εμείς θέλουμε επενδυτές που με στα κόκκινα δάνεια θα μπουν, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα βοηθήσουν την αναδιάρθρωση αυτών των επιχειρήσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Και για να μπορείς να κάνεις αυτό, πρέπει να συντονιστείς με την κυβέρνηση, ακριβώς γιατί η κυβέρνηση ξέρει σε ποιους κλάδους θα υπάρχουν επενδύσεις, ποια είναι τα προβλήματα συντονισμού που χρειάζονται και υποδομές ή χρειάζονται βοήθεια σε marketing, σε έρευνα και τεχνολογία. Αυτός είναι ο ένας τρόπος που μπορεί να επηρεάσει την πολιτική των τραπεζών με την καλή έννοια. Ο δεύτερος τρόπος που είπα αρκετά, πήγε προς εδώ η Μαρίκα που ήταν για το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, είναι το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ που έχει τις μετοχές τις ελληνικές, που καταφέραμε στην ανακεφαλοποίηση αυτό να είναι αρκετές σε δύο τράπεζες και λίγο σε μία, σχεδόν καθόλου σε μια τέταρτη, να μπορέσει να ασκεί πολιτική για το δημόσιο συμφέρον, που το δημόσιο συμφέρον είναι και θέμα συσχετισμών, είναι και θέμα μια αντίληψης ποια οικονομικής πολιτικής θέλεις να ασκήσεις. Και μέσα σε αυτό μπορούμε να σκεφτούμε και άλλες πολιτικές, για παράδειγμα πώς ο αναβαλλόμενος φόρος που είναι μέρος του κεφαλαίου των τραπεζών μπορεί να μετατραπεί στο μέλλον σε κανονικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου για να αυξηθεί αυτή η επιρροή με την καλή έννοια, όπως σας έχω πει. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι τα πράγματα στο τραπεζικό σύστημα δεν είναι ρόδινα και ούτε παρουσίασα εδώ μια ρόδινη εικόνα. Δεν είναι παράξενο αυτό, γιατί το τραπεζικό σύστημα, το υπονόησε και ο Στέλιος, είναι στον πυρήνα του νεοφιλελευθερισμού. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι σαν όλες τις άλλες επιχειρήσεις που θέλεις να επηρεάσεις με το ένα με το άλλο τρόπο. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα τα τελευταία
χρόνια είναι στον πυρήνα. Απλώς θα σας πω ένα στοιχείο, εγώ δεν σας έχω κουράσει καθόλου με στοιχεία. Περίπου τα κέρδια, όλα τα κέρδη στην Αμερική τη δεκαετία του 70, 10% ήταν χρηματοπιστωτικά κέρδη και 30-40 χρόνια ήταν πάνω από 40%. Αυτό σας δίνει μία εικόνα πόσο σημαντικό είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα και πόσο είναι κρίσιμο στην αναπαραγωγή αυτού του συστήματος. Αυτό ήταν, είναι το ένα πρόβλημα που έχουμε και άρα η διαπραγμάτευση είναι πολύ πιο σκληρή στο τραπεζικό σύστημα από όλα τα άλλα πράγματα που έχουμε διαπραγματευτεί. Και ήταν και οι τέσσερι θεσμοί μπετών σε αυτό το θέμα. Δεν ήταν όπως σε άλλα ζητήματα που αλλού το δουνουτού μπορεί να είναι πιο μαλακό, αλλού μπορεί να είναι η κομισιόν, ή εκουτού μερικά πράγματα που δεν είναι χρηματοπιστωτικά, δεν ενδιαφέρουν έτσι κι αλλιώς κτλ. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε που δεν είναι ρόδινη η κατάσταση είναι ότι αρχίσαμε με ένα μη λειτουργικό τραπεζικό σύστημα. Ένα τραπεζικό σύστημα με εξαιρετικά προβλήματα στα κόκκινα δάνεια, άρα έχουμε σαν πρώτο μέλημα αυτό το τραπεζικό σύστημα να λειτουργήσει. Γιατί αν δεν λειτουργήσει, αν δεν μπορεί ξανά να αρχίσει να δανείζει σε νέους επενδυτές, τότε δεν μπορεί καθόλου να βοηθήσει τον αναπτυξιακό μας μοντέλο. Είχαμε ένα τρίτο πρόβλημα, ότι δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις άνθρωποι της αριστεράς που στο υψηλότερο επίπεδο έχουν μια απασχόληση με τις τράπεζες, με το τραπεζικό σύστημα. Αυτό πρέπει να σας πω ότι έχω και μια μικρή μερίδα ευθύνης, γιατί όταν ερχόταν φοιτητές για να κάνουν μάστερ και διδακτορικό, τους έλεγα τι θα πάτε να κάνετε, επειδή μου χρηματοπιστωτικά που κάνουν όλοι, μπορεί να κάνετε κάτι για την πολιτική οικονομία της φτώχειας ή την πολιτική οικονομία σε αυτό. Οπότε παίρνω και ένα μέρος της ευθύνης για ό,τι δεν έχουμε σε αυτό. Το τέταρτο είναι ότι είναι όπως και σε άλλους τομείς, αυτό ίσως δεν είναι η ιδιαιτερότητα του τραπεζικού σύστημα, έχουμε μια αποχώρηση των κινημάτων παντού αλλά και στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ίσως και εμείς, επειδή οι τράπεζές μας είχαν αυτό τη σχέση με τα κόμματα και με τα μέσα που, έχει αναδειχθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά δεν προλάβανε, μάλλον θα νομίζω είναι η σωστή λέξη, να είναι πολύ εκτεθειμένα σε δομημένα ομόλογα όπως αλλού. Αυτό το κίνημα το 99% στο Wall Street και τα λοιπά δεν έπιασε ποτέ εδώ, γιατί δεν είχαν καθαρό στόχο ότι οι ελληνικές τράπεζες πραγματικά ήταν εκτεθειμένες σε αυτές τις δραστηριότητες. Τούτον το θέντον. Δεν νομίζω ότι το κόμμα μας πρέπει να ξεχάσει ότι για μας οι τράπεζες πρέπει να είναι κάτω από κοινωνικό έλεγχο, ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνική λογοδοσία. Ιδιαίτερα όταν δίνουμε λεφτά, όπως έχουμε δώσει τώρα για τις ανακεφαλοποιήσεις, αλλά γενικότερα. Δεν έχουμε όμως, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, το μοντέλο αυτό, όπως δεν είχαμε και στις δημόσιες επιχειρήσεις, με δικιά μας ευθύνη τη στρατηγική αυτή που ξεχωρίζει την παρέμβαση με την καλή έννοια, με την παρέμβαση με την κακή έννοια. Είναι καλό να το αναγνωρίσουμε αυτό. Εγώ αυτό αισθάνομαι. Ότι δεν είχαμε το μοντέλο αυτό που θα ήταν δημιουργικό για να υπάρχει κοινωνική λογοδοσία και θα μπορούσε να ενσωματώσει το τραπεζικό σύστημα σε μια στρατηγική και όχι για λόγους που όλοι εδώ δεν θα θέλαμε να τους δούμε. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Είναι ακόμα και στο ECOFIN και στο Eurogroup, με έχει εντυπωσιάσει πώς έχει αλλάξει η ατζέντα και η θεματολογία και ο τρόπος που συζητούνται πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν εσάς για το τραπεζικό σύστημα. Πράγματα που δεν συζητιόταν σχεδόν καθόλου το καλοκαίρι το 2015, τώρα συζητούνται. Δεν έχουμε, νομίζω, όχι αριστερά, δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση
ένα μοντέλο τραπεζών χρηματοπιστωτικού συστήματος που μπορεί να εξυπηρετήσει την πραγματική οικονομία. Κατά κάποιο τρόπο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί οι αναλύσεις μου πιο πολύ για την οικονομία, για την εξέλιξη των κοινωνικών αντιθέσεων να είναι μαρξιστικοί, αλλά στις τράπεζες είμαι συντηρητικός. Στις τράπεζες είμαι συντηρητικός με αυτή την συγκεκριμένη έννοια. Θέλω να επιστρέψουν στην παραδοσιακή τους λειτουργία που ήταν να παίρνουν χρήματα από αυτοί που έχουν περισσότερο και να τους δίνουν σε αυτό που χρειάζονται να επενδύσουν. Και όχι όλη την παραφανέλεια πάνω από αυτό που έχει δημιουργηθεί. Αλλά πώς θα γίνει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η μάχη των επόμενων ετών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.